Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Είναι μια συνομιλία που, για την οποία αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα έχουμε την χαρά να μεταφερθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τον ακριτικό Εύρο. Εκεί μας περιμένει η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, μοδίστρα και εθελόντρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε εικόνα από την καρδιά της Ελλάδας που είναι ο ακριτικός Εύρος, κυρία Μπαχαρίδου. Να πω ότι αφορμή για την κουβέντα μας ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων εθελοντών, μεταξύ αυτών και εσείς, που πριν από κάποιες εβδομάδες, όταν είχε προκύψει το μεγάλο θέμα με τις μάσκες για τα παιδιά που ήταν ακατάλληλες λόγω μεγέθους, εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία να προχωρήσετε εθελοντικά στην κατασκευή κάποιων μασκών για να βοηθήσετε τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο. Το κάποιον είναι σχετικό, γιατί από ό,τι ξέρω χιλιάδες κατασκευάσατε, έτσι δεν είναι? Ξεπεράσαμε τις 11.000 και κοντεύουμε τις 15. Mm-hmm. 11.000 ήταν το ορόσημο μας τον Ιούνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα που συνεχίζουμε να ράβουμε μάσκες, γιατί οι ανάγκες καθημερινά αυξάνονται, φτάσαμε σε αυτόν τον αριθμό. Θα μου επιτρέψετε όμως να. Δυστυχώς δεν σας ακούμε ενώ σας βλέπουμε, κυρία Μπαχαρίδου. Αν θέλετε, επαναλάβετε την τελευταία σας φράση, γιατί χάθηκε για λίγο ο ήχος. Είμαστε πολύ δίπλα στα σύνορα. Το σπίτι μου με μια νοητή γραμμή απέχει 800 μέτρα. Η Ανδριανούπολη απέχει 1,5 χιλιόμετρο με μια νοητή γραμμή. Και αντιλαμβάνεστε. Είστε στη Νέα Βίσα, έτσι δεν είναι? Στη Νέα Βίσα του Εύρου, στο χωριό του Φράχτη, και οι κοινωνίες όντως είναι δύσκολες. Που έχω κάνει και τη θητεία μου εγώ, εντάξει. Έχω γνωρίσει τα μέρη μας και εσείς όπως και όλοι όσοι πέρασαν από εδώ, υπηρετούμε στην πατρίδα. Κυρία Μπαχαρίδου, δυστυχώς έχουμε χάσει και πάλι τον ήχο. Θα προσπαθήσουμε να τον επαναφέρουμε. Λέγατε λοιπόν για την διαδικασία αυτή κατασκευής μασκών. Δώστε μας δύο στοιχεία. Πόσα άτομα βοήθησαν και πού βρέθηκε η πρώτη ύλη για να κατασκευαστεί ο μεγάλος αριθμός μασκών? Είμαστε από 5 στόχους. Ναι, δυστυχώς έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο με την κυρία Μπαχαρίδου. Την ξαναδούμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα την ακούσουμε και καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Μπαχαρίδου κατάγεται από το Νέα Βίσα, ένα χωριό όπως ακούσαμε λίγα μέτρα μακριά από τα σύνορα. Αυτοί και κάποιοι ακόμα εθελοντές εδώ και αρκετούς μήνες παλεύουν να κατασκευάσουν, να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ο τρόπος που επέλεξαν είναι η ειδικότητά τους, η γνώση τους, η κατασκευή μασκών. Οι μάσκες αυτές είναι χιλιάδες, συνολικά 11.000 μάσκες κατασκεύασαν μέχρι σήμερα. Ένας εντυπωσιακός αριθμός. Στην ουσία είδαμε μια απίστευτη κίνηση από τις ίδιες, κυρία Μπαχαρίδου, και τους εθελοντές γενικότερα. Καταφέρατε να κάνετε αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν με τεράστιο μπάτζετ αυτοί οι οποίοι είχαν οριστεί από το κράτος να το κάνουν. Θα σας πω ότι αυτό που λέτε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Επίσης θα σας πω ότι εν μέσω πανδημίας, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τα υλικά, εμείς κάναμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Βγάλαμε τα πρικιά μας από τα σεντούκια μας και από τις τουλάπες μας. Και αυτό έγινε με πολύ μεγάλη χαρά από όλη την τοπική κοινωνία και γι' αυτόν τον λόγο φτιάχτηκαν τόσες πολλές μάσκες. Υπήρχε απογόρευση κυκλοφορίας, υπήρχαν διάφορα το Μάρτιο, τότε που ξεκίνησε η πανδημία και εν μέσω των επεισοδίων που γινόταν εδώ στα σύνορα της Καστανέας που είναι γνωστά σε όλους μας και με πολύ μεγάλη χαρά δική μας αλλά και των κατοίκων ανταποκρίθηκαν όλες οι κυρίες προσφέροντάς μας τους χασέδες τους. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο χασέ γιατί είναι ένα ύφασμα το οποίο είναι το πιο κατάλληλο για να φτιαχτούν οι μάσκες και είναι και δυσέβρετο. Και όσο πιο παλιό λοιπόν, τόσο μεγαλύτερο από άποψη, έτσι θα έλεγα, εφαρμογής. Γιατί ο χασές είναι ένα ύφασμα το οποίο μπορεί να απομακρύνει μικρόβια, μπορεί να κάνει διάφορα και χρησιμοποιούνταν κατά κόρον mm-hmm. και στις αγροτικές εργασίες, αλλά και για κουρτίνες, στα σπίτια και για πάρα πολλές χρήσεις. Πώς αξιοποιήθηκαν οι μάσκες αυτές, πού δόθηκαν, πού μοιράστηκαν? Θα σας πω πρώτα, αν μου επιτρέπετε, ότι έγιναν διπλές οι μάσκες μας με άνοιγμα στη μέση. Α, μάλιστα, δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί τηρήσαμε συγκεκριμένες προδιαγραφές και γι' αυτό προταθήκαμε
και για το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από τον κύριο Κυμπρόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να το κερδίσουμε, γιατί θα το κερδίσει ο τόπος μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αφού τηρήσαμε όλες τις προδιαγραφές και συνεννόηση με γιατρούς, σας δείχνουμε μάλλον ότι έχει άνοιγμα, συμβάζοντας ένα ειδικό φίλτρο που κυκλοφορεί στην αγορά ή ένα μαντιλάκι προσώπου ή αντισηπτικό, όλοι εμείς που φοράμε τη μάσκα έχουμε μία επιπλέον προστασία. Και αυτό ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ τότε που γινόταν τα επεισόδια και οι άνθρωποι μας ήταν στην πρώτη γραμμή. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι ξεκινήσαμε δίνοντας στο νοσοκομείο της περιοχής μας, στο νοσοκομείο Δημοτήχου, σε όλες τις υγειονομικές μονάδες, κέντρα υγείας, ΕΚΑΦ και όπου αλλού χρειαζόταν. Επίσης προσφέραμε στη μεραρχία μας μάσκες και είναι η μόνη μεραρχία στη χώρα που όλα τα στελέχη της έχουν μάσκες χειροποίητες από ΧΑΣΕ. Στην ελληνική αστυνομία εννοείται, γιατί είναι και στο στρατό και στην αστυνομία, είναι οι άνθρωποι μας, τα αδέρφια μας, οι σύζυγοι μας, τα ξαδέρφια μας, εμείς οι ίδιοι, γιατί στην περιοχή μας, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει αρκετό στρατός όπως και αστυνομική δύναμη. Βεβαίως. Δώσαμε σε γυροκομεία της περιοχής, δώσαμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και με το που άνοιξαν τα σχολεία τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου περίπου, δώσαμε σε όσα περισσότερα σχολεία μπορούσαμε, τηρώντας όμως προδιαγραφές πάλι. Ένα παιδί του νηπιαγωγείου χρειάζεται διαφορετικό μέγεθος μάσκας από ένα παιδί του λυκείου. Είναι απλά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν ακολουθήθηκαν από αυτούς που έπρεπε να ακολουθήσατε εσείς. Είναι τόσο απλά που παίρνεις ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του, μετράς το προσωπάκι του και φτιάχνεις τη μάσκα. Κατανοητό. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι επειδή σε αυτό δουλέψαμε 5 χωριά, 5 σύλλογοι σε συνεργασία και οι μοδίστρες μας ήταν 12 και επικουρικά βοηθούσαν γύρω στις 25-30 γυναίκες όπως και εγώ, γιατί παρόλο που είμαι μπροστά στη μηχανή μου, εγώ δεν ήμουν από αυτές που έραβα. Σας λέω λοιπόν ότι μας στενοχώρησε και εμάς. Mm. Θα μπορούσαν, ήταν τόσο απλό να ρωτήσουν, γιατί πραγματικά όπως λέτε κι εσείς αφορούσε την προστασία των παιδιών μας. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά χάθηκε και πολύτιμος χρόνος. Έτσι λοιπόν όταν εμείς εθελοντικά και βάζοντας χρήματα από την τσέπη μας, επιτρέψτε μου να πω, γιατί και τα λάστιχα κοστίζουν και όταν... Και όταν ο άλλος σου δίνει την μπρίκα του, το κοιμήλιο της γιαγιάς του, της μαμάς του, τα δικά μας τα πρικιά, τα πρικιά που ετοίμασα για τα κορίτσια μου. Γιατί βλέπαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη, οπότε τα σεντόνια έβγαιναν από τα μπαούλα και γινόταν μάσκες. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που μας συγκίνησε πάρα πολύ η προσφορά όλης της τοπικής κοινωνίας, γιατί όλοι βλέπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προφυλάξουμε τους ανθρώπους μας και εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Περάσατε και περνάτε δύσκολες στιγμές όπως όλη η ανθρωπότητα, αλλά ειδικά στην περιοχή τη δική σας είναι μεγάλη η πίεση εδώ και μήνες λόγω και των όσων συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά. Ποιο είναι το σθένος των κατοίκων της περιοχής, ποια είναι η ψυχική τους αντοχή? Ούτε στιγμή δεν φοβηθήκαμε και θα σας πω ότι μακάρι να μας δινόταν η δυνατότητα και σε εμάς τους κατοίκους εδώ να είμαστε δίπλα στα σώματα ασφαλείας που επιχειρούσαν το Μάρτιο απέναντι στο γείτονά μας. Μάλιστα. Σε όλα αυτά που γινόταν. Είμαστε κατ' επιλογή κάτοικοι της ακριτικής εδώ περιοχής, του ακριτικού Εύρου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι τα σπίτια μας, εδώ είναι οι περιουσίες μας, εδώ μεγαλώσαμε και μεγαλώνουν και τα παιδιά μας. Η Ελλάδα ξεκινάει από εδώ και δεν τελειώνει εδώ, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στα τόσα χρόνια, εγώ είμαι 55 χρονών τώρα, θα έλεγα ότι η περιοχή μας γίνεται γνωστή μόνο όταν υπάρχουν επεισόδια και δυστυχώς δεν έχουμε την κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται από το κεντρικό κράτος. Είμαστε πολύ μακριά. Και αυτό βεβαίως βαρύνει και τους εκπροσώπους μας όλα τα χρόνια της περιοχής, αλλά και εμάς τους ίδιους, οι οποίοι ψηφίζουμε και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος, ένας τόπος που όσοι τον έχουν επισκεφτεί καταλαβαίνουν ότι είναι παράδοσος όπως όλη η χώρα, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτή τη διασυνοριακότητα που δεν μας επιτρέπει να αναπτύξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο νομό, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι με λίγο περισσότερη βοήθεια θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά για όλους μας. Ερημώνουν τα χωριά μας. Το γνωρίζουμε δυστυχώς. Ευχαριστούμε θερμά. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που βοηθούν από το υστέρημά τους, είτε χρονικό είτε οικονομικό, αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εμείς είμαστε εδώ μπροστάριδες. Να μην φοβάται κανείς, γιατί το ηθικό είναι εκμεότατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.